το έργο του Θανάση Τριαρίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μιλάει για μια επανάσταση, που πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι για να γίνουμε περισσότερο άνθρωποι. Είναι λίγο περίεργο αυτό το σχήμα λόγου. Μιλάει για τον ανθρωπισμό, μιλάει για το πόσο ανθρωπιστές είμαστε, το πόσο φιλάνθρωποι, το πόσο φιλόζωοι, πόση υποκρισία υπάρχει σε αυτό που νομίζουμε ότι πιστεύουμε καμιά φορά. Η Δήμητρα Ελαρετζάκη, να το πούμε και λίγο τους συντελεστές. Εγώ είμαι ο Παλαιολόγος Χαλίδας που ερμηνεύω τους ρόλους. Η Δήμητρα Ελαρετζάκη, σκηνοθέτης, παραγωγή Untouch, Άμκε. Διεύθυνση παραγωγής έχει κάνει ο Βαγγέλης Χαλκιαδάκης που είναι μαζί μας. Είναι ένα έργο που έχει ανέβει, έχει γραφτεί το 2019, είναι πάρα πολύ πρόσφατο έργο. Έχει ανέβει σε πρώτη πανελλήνια από αυτό το σχήμα και έχει μια πολύ μεγάλη, είναι η δεύτερη χρονιά που παίζεται. Έχει μια πολύ μεγάλη πορεία εκτός της Αθήνας, Πάτρα, Πεστιλάρισα, πήγαμε στο Φεστιβάλ του Μήλου, στα Γιάννενα, στην Οικουμενίτσα εδώ και θα συνεχίσουμε στο Αντίβαρο, στο Φεστιβάλ, στην Κρήτη, στα Χανιά. Είναι μια παράσταση που έτσι κι αλλιώς είναι πάνω σε δρόμο που λέμε και έχει δρόμο πολύ, γιατί το δίλημα το οποίο θέτει είναι, ας το πούμε, σε μία κορύφωση αυτό το οποίο σε πάρα πολλά έργα του έχει ο Θανάσης Τριαρίδης και αναφέρεται στο Dilemmatic Theater, δηλαδή Delphi, στο θέατρο του διλήμματος. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό δίλημα στο έργο, στο οποίο χωρίς να είναι εκβιαστικό μπορούν να πάρουν μέρος οι θεατές όσον αφορά τη λύση του. Σε αυτή τη στιγμή ο Θανάσης γράφει ένα έργο που ουσιαστικά και σε σχέση με αυτό που είπε ο Παλαιολόγος απευθύνεται στον ηθικό αυτουργό, το οποίο νομίζω ότι είναι κάτω, είναι πριν την δράση, πριν την πράξη, είναι αυτό το οποίο συμβάλλει όχι ο καθένας σε αυτό που συμβαίνει. Το δίλημα λοιπόν έχει να κάνει με το πόσο αξία έχει μία ανθρώπινη ζωή. Εμάς αυτό είναι που μας κινεί και μας μετακινεί για να κάνουμε την παράσταση όσο πιο μακριά γίνεται και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί ας αναλογιστεί ο καθένας τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή. Μιλάει ευθέως το έργο γι' αυτό κάποια στιγμή, κάνει μία... Έχει μία εξαιρετική τομή, όπου ουσιαστικά συμβαίνει αυτό που λέμε ένα ρήγμα, μία ρογμή, και είναι άμεση η απεύθυνση στο κοινό για το ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, το έργο είναι έτσι γραμμένο που έχει μία επικαιρότητα που θα ήθελες να μην την έχει. Δυστυχώς την έχει. Τώρα, ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον Τριαρίδη και θα αναφερθώ λίγο και στο πλυντήριο, γιατί έτυχε πρόσφατα να το δούμε στο Αλτεφαβλόν στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι Τριαρίδης επί δύο. Πάρα πολύ δυνατό έργο. Αρχή και τέλος. Πρέπει να κάνουμε ένα zoom με τον Τριαρίδη. Ναι, πάλι σε σχέση με το τι αποφάσεις παίρνουν οι άνθρωποι για τη ζωή τους και ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό, εκρηκτικό θα έλεγα εγώ νήμα το οποίο ξεδιπλώνει ο Θανάσης σε σχέση με την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού και το πώς, δηλαδή, το πώς ξεκίνησε ο ανθρώπινος πολιτισμός, εδώ αναφέρεται ευθέως και πώς εξελίσσεται, γιατί αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το πλυντήριο. Στο τι επιλέγουμε, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, δεν μας αρέσει γενικά οι άνθρωποι να παίρνουμε την ευθύνη. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την ευθύνη. Η διαφορά και η εξαιρετική, ας πούμε, το εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για το τηλεφώνημα είναι ότι είναι ένα κωμικό δράμα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικό γιατί είναι τέτοια η ισορροπία η οποία έχει από ενσπέρμαση το έργο. Δηλαδή,
Εδώ ο Θανάσης, ο οποίος όποιος τον έχει γνωρίσει, έχει ένα αδυσόπιτο χιούμορ. Δεν υπάρχει το χιούμορ που έχει. Και τι γίνεται τώρα, αυτό το χιούμορ το έχει βάλει τόσο πολύ μέσα στο έργο για να μπορέσουν να υποθούν τόσο γυμνές αλήθειες. Για μένα αυτή είναι μία δύναμη η οποία μπορεί να πραγματικά να φτάσει το έργο σε αυτή την κορύφωση που έχει, ξέρω εγώ. Πώς ξετυλίγεις και πώς έρχεσαι σε επαφή με αυτή την πολύ συγκεκριμένη δόνηση, με αυτή την πολύ συγκεκριμένη συστημάτωση. Του Θανάση του Τριαρίδη που γιορτάζει σήμερα. Ναι, γιορτάζει και μιλήσαμε πριν. Χαίρεται πάρα πολύ που δύο έργα του παίζονται στο θεατρικό χειμώνα του Δημοτικού Θεάτρου. Ξεκινάμε εμείς από απόψε 5η 18 του μήνα μέχρι και το Σάββατο στις 20, στις κάθε 9. Βράδυ στις 9 στο στούντιο του Δημοτικού Υπάρχει Θεάτρου. Υπάρχει μια θεατρική σκηνή στην Κέρκυρα, αρκετά μεγάλη, αναμφισβήτητα πια. Και υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν και τροχοπέδι, δηλαδή, της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Όπως είναι, ας πούμε, οι χώροι για πρόβες, για παράδειγμα, γιατί δεν μπορεί, επουδενή το Δημοτικό Θέατρο να φιλοξενήσει για πρόβες όλους τους θειάσους, δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Όπως επίσης δεν γίνεται να φιλοξενήσει και όλες τις παραστάσεις, δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Και είναι κατανοητό αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεατρική σκηνή, με ωραίες παραγωγές, με ωραία πράγματα που γίνονται και ευχαριστούμε και τη Βαρβάρα που στηρίζει το εγχείρημά μας αυτό. Φυσικά, γιατί δεν μπορεί βέβαια να ξέρει το κοινό. Το σχήμα το δικό μας, εγώ, υποφαινόμενη η Σοφία και η Κωνσταντίνα Μαυροπούλου, φτιάξαμε αυτή την ομάδα που είπαμε Vox Nova. Ευελπιστούμε καινούρια φωνή, όχι γιατί στην τέχνη υπάρχει παρθενογένεση βέβαια, αλλά γιατί είμαστε πρόθυμες να κλέψουμε τα πάντα για να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Αλλά ευτυχήσαμε να ξαναβρεθούμε σε συνεργάτες, γιατί έχουμε ξαναδουλέψει με την Κωνσταντίνα στην Κέρκυρα, ανεβάζοντας σε θεατρικές παραστάσεις, και ήρθε με την καταπληκτική ιδέα να ανεβάσουμε το πλυντήριο του Θανάση του Τριαρίδη, που αυτά τα χρόνια παρακολουθούσαμε και οι δύο χωριστά τα έργα του, την πορεία του, τα συγγραφικά του και τα άλλα θεατρικά έργα. Και ενθουσιάστηκα. Και τώρα είμαστε και δύο στην φάση να είμαστε ενθουσιασμένες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε μία παράσταση το πλυντήριο στα πλαίσια του Ion Festival που έγινε πρόσφατα το Νοέμβρη στο νησί και περιλαμβάνει καλλιτεχνικά έργα διαφόρων ειδών. Είναι δεύτερη χρονιά. Ευελπιστούμε οι καλλιτεχνικές διευθύντριες αδερφές Ράντου να καταφέρουν να το πάνε παρακάτω. Όλα τα μέρη χρειάζονται πόλους έλξης, θόκους για να γεννάνε έργα. Εκεί είχαμε μία παράσταση με το πλυντήριο. Το πλυντήριο του Θανάση του Τριαρίδη πλένει, αλλά δεν ξεμπλένει. Είναι, σαφώς είναι για μένα, πολιτικά τα έργα του Τριαρίδη, αλλά πώς αλλιώς, αφού πραγματεύεται τον άνθρωπο και τις συνθήκες που τον ταλανίζουν. Στο πλυντήριο συναντάμε ανθρώπους σε ένα διστοπικό υποτιθέμενο μέλλον, με μια παγκόσμια διακυβέρνηση που αποφασίζει τα πάντα για τους ανθρώπους. Αλλά στην καρδιά του έργου βρίσκεται το πόσο εύκολα το έτσι μπορεί να γυρίσει έτσι. Όλοι μας, ότι είμαστε δηλαδή ανυπεράσπιστα, που λέω εγώ συχνά, και όχι poor things. Και συμπληρώσα μόνο να πω ότι και όσο φαινομενικά προνομιούχοι και να είμαστε, είμαστε μοιραία εν τέλει όλοι στην ίδια θέση ή εν δυνάμει μπορούμε ο ένας να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στη θέση του άλλου. Βλέπουμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο και λέμε πόσο μακριά είναι όλα αυτά από εμάς. Αλλά δεν είναι και τόσο. Εν δυνάμει όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε σε ένα ναυάγιο κάποια στιγμή στη ζωή μας. Όπως επίσης υπάρχει η επιλογή, δηλαδή, αλλά ανάλογα την ηθική ραχοκοκαλιά που έχουν τα άτομα. Και ο Τριαρίδης το θίγει αυτό. Ακόμα και σε συνθήκες πίεσης και επιβολής, ας πούμε, των νόμων,
Έχει επιλογή τελικά ο άνθρωπος να συμμορφωθεί ή να αντισταθεί. Και είναι διαχρονικό το ερώτημα. 16, 17 και 18 του μήνα εγώ έχω τον Dreamer στο στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι μια παραγωγή της Limitless Productions. Ο Dreamer προέρχεται στην ουσία από τρία βιβλία, δεν έχει να κάνει με θεατρικά έργα, έχει να κάνει με φιλοσοφικά ζητήματα, με βιβλία που έχουν φιλοσοφικά θέματα να αναλύσουν και όχι μόνο. Τα τρία αυτά βιβλία είναι η Σχολή των Θεών του Ελιοντάνα, είναι η τεχνολογία του Dreamer επίσης του Ελιοντάνα και το βιβλίο της ανησυχίας του Φερνάντο Πεσόα. Έτσι διαβάζοντας αυτά τα τρία έχω φτιάξει μια performance με δική μου σύνθεση και δημιουργία και σκηνοθεσία και κινησιολογία, ένας άνθρωπος, όλο performance που λέμε, που καταπιάνεται με την έννοια του ονείρου, τι είναι τελικά το όνειρο για τον κάθε άνθρωπο, αν το έχει καταφέρει στη ζωή του ή όχι, πόσο πολύ προσπαθεί να το καταφέρει αυτό και πόσο τελικά έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και τελικά αποδεικνύεται ότι ο εαυτός του είναι ο χειρότερος εχθρός του και είναι ο μόνος που τον αφήνει πίσω ώστε να καταφέρει να πιάσει τα όνειρά του. Οπότε αυτή η παράσταση έχει να κάνει, είναι ένα δράμα, είναι μια παράσταση σωματικού θεάτρου, χωρίς πολύ λόγο, περισσότερο κίνηση, στην οποία συναντάμε έναν, ο οποίος κουβαλώντας μια τρέλα αρχίζει και βλέπει πράγματα, ακούει πράγματα, στην ουσία ακούει τον ίδιο τον εαυτό, τον εσωτερικό του εαυτό, που σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται αντιμέτωπος με αυτόν, μέχρι να έρθει στην τελική πάλη, στην τελική μάχη και να τον νικήσει ώστε να μπορέσει να τον σκοτώσει και να γεννηθεί ξανά από το μηδέν. Ώστε να μπορέσει να δει τα όνειρά του με μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό διαδραματίζεται ο Dreamer. Δύο πράγματα για το σωματικό θέατρο. Είναι κάτι πολύ καινούργιο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ένας από αυτούς που το φέρνω και το κάνω μια εισαγωγή στα δρόμενα της Κέρκυρας. Είναι ένα ρίσκο γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο και ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ τη λέξη σωματικό θέατρο, δεν ξέρει τι θα δει. Εγώ τον καλώ να έρθει γιατί είναι ένα άλλο είδος θεάτρου που μπορεί κάπως να τον κινήσει διαφορετικά, με άλλο τρόπο. Αυτά από μένα, σας περιμένω στην παράσταση.